Είναι σιωπηλός, όπου λέει ο ένας γιατί σε έχω μέσα.
γιατί έγραψα κατά του τάδε. Καλράντε. Εσένα, εμένα γιατί έγραψα υπέρ του Καλράντε. Και κοιτάζω τον τρίτο τον σιωπηλό, εσένα, εγώ είμαι ο Καλράντε. Άρχισε μετά, ακολούθησε ένα οριμαγό από τέτοια δολώματα. Το δεύτερο ήταν Πίπα του Στάλιν, που είναι και ο τίτλο. Δεν θέλω να το πω αυτό, όποιος το έχει διαβάσει, μην άκουσε να λέμε όλα τα έξοδα του βιβλίου. Ωστόσο τσίπησα, που ήταν πολύ φυσιολογικό, το κάναμε και στο πλαίσιο των 100 χρόνων της Ρωσικής Επανάστασης, για να το τιμήσουμε, με αυτόν τον τρόπο. Το δημοσιεύσαμε και μετά, μάλλον λίγο πριν τη δημοσίευση, μου είπε ο Γιώργος ότι ξέρει ότι ετοιμάζουν χαΐν βιβλίο. Και αναφέρθηκε κιόλας η επικοινωνία της Ρωσικής του βιβλίου σε εκείνο το άρθρο. Και ήταν κάτι που το είχα χαρεί πολύ, είναι από εκείνα τα άρθρα που δεν συνηθίζονται σε κυριακάτικα έντυπα, τα λοξά άρθρα, τα λοξά κείμενα, που διαβάζονται νομίζω και περισσότερα. Όταν έφτασε το βιβλίο και μπόρεσα και τα διάβασα και διάβασα και την εισαγωγή του Γιώργου, είχα μια έντονη αίσθηση, επειδή είπα πριν για κηδείες και νοσοκομεία και για πώς ξορκίζει κανείς το κακό, ότι ανέκδοτα λένε σε όλες τις χώρες, σε όλα τα πολιτεύματα. Έχω την αίσθηση ότι ανέκδοτα στις φιλελεύθερες δημοκρατίες, στις δυτικές δημοκρατίες, ανέκδοτα που σατιρίζουν την πολιτική τάξη των πραγμάτων, τους πολιτικούς, τους ηγέτες, είναι ανέκδοτα με τα οποία οι άνθρωποι σε αυτές τις χώρες, σε αυτά τα πολιτεύματα, γελούν, μπορεί να γελάσουν με την αδικία, μπορεί να γελάσουν με τη διαφθορά, μπορεί να γελάσουν με την ανικανότητα ή με τη γελιότητα των ανθρώπων που τους ψήφισαν, που ψήφισαν μάλιστα οι ίδιοι κάποιοι από αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, με τα ανέκδοτα τα ζωητικά, νομίζω ότι οι άνθρωποι γελάνε με τον τρόμο, γελάνε με τον τρόμο τους. Πίσω από όλο αυτό, όπως ανέκδοτο τον Καρλ Ράντεκ, ας πούμε, ένα πολύ απλό παράδειγμα, κρύβεται ένας τεράστιος τρόμος. Ένας τεράστιος τρόμος, ο οποίος έκανε χρόνια να ακουστεί, να βγει προς τα έξω, έκανε δεκαετίες να γίνει αποδεκτός από, και ακόμα και από χώρες της Δύσης, να γίνει κατανοητός. Για την Ελλάδα δεν θέλω να το συζητήσω, ακόμα και σήμερα υπάρχει μια τεράστια αντίδραση και αντίσταση σε οτιδήποτε έχει να κάνει με την, αναφορά σε βαρβαρότητα ή βιαιότητα των καθεστώτων αυτών της Σοβιετικής Ένωσης, της πρώτης Σοβιετικής Ένωσης και της Ανατολικής Ευρώπης. Θυμίζω πολύ χαρακτηριστικά που είναι, μοιάζει με ανέκδοτο, όταν είχαν βγει ζωές των άλλων, πως ο κριτικός των νέων είχε κατακεραυνώσει την ταινία για παράγγελμικούς λόγους, αλλά μετά το ξανασκέφτηκε, μετά από μια γενική κατακραυγή, πήγε και την ξαναείδε και τελικά λίγο ανακάλεσε. Είχε πλάκα. Επίσης τώρα, καθώς μιλάμε, σε μία ή δύο εβδομάδες θα προβληθεί στο σινεμά μια νέα ταινία, ο θάνατος του Στάλιν. Έχω δει το τρέιλερ, νομίζω ότι πολύ από εδώ πρέπει να το έχουν δει, πάρα πολλές φορές. Μοιάζει να έχει πλάκα κι αυτό. Αλλά έχω ακούσει ανθρώπους που λένε θα με εκνευρίσει πολύ αυτή η ταινία. Άλλο ερώτημα που είχα διαβάζοντας αυτό το βιβλίο του Γιώργου ήταν να ρωτήσω αν υπάρχουν ναζιστικά νεύρα. Προφανώς και θα υπάρχουν. Αν και οι Γερμανοί δεν θυμίζονται για το χιούμορ τους, αλλά είναι σίγουρος ότι υπάρχουν και θα υπάρχουν. Εγώ όμως σήμερα θέλω να σας πω ένα ανέκδοτο που προέρχεται, δεν πρόκειται από την Ναζιστική Γερμανία, όπως ξέρω και η Ένωση, τα έχει καλύψει πολύ ωραία ο Γιώργος, αλλά από μια δυτική δημοκρατία. Γι' αυτό είπα και πριν ότι εκεί οι άνθρωποι που αγγελούν με την αδικία ή με την διαφορά ή με την ανικανότητα ή τη γελιότητα των προσώπων, το να γελάς με αυτά και να μην γελάς με τον τρόμο, τον τρόμο του θανάτου, τον τρόμο της εξαφάνισης, τον τρόμο της λογοκρισίας, είναι μια λεπτή αλλά τεράστια διαφορά. Κάποια στιγμή είχα αρχίσει να συλλέγω ανέκδοτα που ήταν αμερικανικά, για τους Αμερικανούς πολιτικούς.
δεν είχα την επιμονή για τη συστηματικότητα του Γιώργου, αλλά μου έχει μείνει ένα πολύ χαρακτηριστικό που είναι και λίγο επίκαιρο, γιατί τώρα που παίζετε το post και το άνθρωπο που γράφει το Λευκό Οίκο έχει να κάνει με τον Νίξον, τον πρόεδρο Νίξον. Ένα από τα πρόσωπα τη αμερικανική πολιτική ιστορία που έχει διακομωνηθεί και έχει γίνει αντικείμενο μέχρι και όπερα στην Φίλιο Γκλάση. Είναι χειμώνα. Είναι μια μέρα που ο Νίξον έχει κουραστεί πολύ και αποφασίζει να κάνει μια βόλτα στον χιονισμένο Λευκό Οίκο, στον κήπο του. Καθώς περπατάει και προσπαθεί να ερεμήσει από τις κοντούρες της ημέρας, βλέπει κάποιος να έχει γράψει στο χιόνι, με κάτουρο, κατουρώντας δηλαδή, ο Νίξον είναι μαλάκτη. Έξαλλος ο Νίξον, βάζει τις μυστικές υπηρεσίες να βρουν ποιος έχει κάνει αυτό το φοβερό αμψούργιο. Περνάνε κάποιες μέρες, έρχονται οι μυστικοί, του λένε: Κύριε Πρόεδρε, έχουμε βρει ποιος είναι ο υπεύθυνος. Είναι ο υπουργός των εξωτερικών. Κάναμε, λέει, το μελετήσαμε, αναλύσαμε στο εργαστήρι τα ούρα. Είναι ανήκουν στο τάξη να βρίζω εδώ. Νίξον, καλά. Έλεγα τον, το πήξε, το πήξε. Είπε: Κύριε Πρόεδρε, δεν τελειώσαμε όμως ακόμα. Με την μυστική. Έτσι σημαίνει: έχει συνέχεια, ναι, και συνέχεια. Ναι, μεν τα ούρα ανήκουν σε τον πρόεδρο του κ. Κίσιγκερ, αλλά ο γραφικός χαρακτήρας ανοίξει την πρώτη κυρία. Αν βάλετε αυτό το ανέκδοτο λίγο, μπορέσουμε να το συγκρίνουμε όχι σε επίπεδο κωμωδίας ή χιούμορ με τον Χάλερ Άντε. Σου μένει μια αίσθηση με τον Χάλερ Άντε, αυτό που είπα πριν στην αρχή, αν κάτσεις λίγο και σοβαρευτείς, ενός τρόμου. Που δεν έχει την άλλη αίσθηση με τον Νίξον. Παρότι ήταν από τους προέδρους που πραγματικά υπονόμευσαν τα ίδια τα δημοκρατικά θεμέλια της ΗΠΑ τελικά με τις κινήσεις. Εγώ το βιβλίο του Γιώργου το διάβασα λίγο καιρό που είχα τελειώσει τις αιματοβαμμένες χώρες του Τίμωθη Σνάιντερ, που βγήκε πρόσφατα από τις εκδόσεις του Παπαδόπουλος, όπου έχει πολύ αναλυτικές και από καρδιωτικές περιγραφές αφενός του λοιμού στην Ουκρανία, αλλά και του τρόμου της διώξης και της εκτελέσεις δεκαετίας του 30, τέλη δεκαετίας 30, αρχό 40, επί Στάλιν, που ήταν οι κατεξοχήν πολιτικές διώξεις. Νομίζω μπορεί να διαβαστούν παράλληλα και είναι καλό άμα διαβάζετε του Σνάιντερ να παίρνετε σε μερικές δόσεις από το βιβλίο του Γιώργου, γιατί είναι δύσκολο να αναπνεύσεις όταν διαβάζεις το ίδιο το μεδούλι της ιστορίας. Είναι μια, δεν θέλω να πω περισσότερα, είναι πόσο πρωτότυπη και ιδιαίτερη και λοξή ματιά είναι πάνω στην ιστορία. Ο Γιώργος αναλύει πολύ ωραία πώς επιτρεπόταν, σε ποιο βαθμό επιτρεπόταν, ήταν επιτρεπτό σε διάφορες χώρες του παραπετάσματος, για ποιους θα πούν ανέκδοτα. Μπορώ να πω για τον Γενικό Γραμματέα, όχι για τον Γενικό Γραμματέα, αλλά ας πούμε για κάποιον από τους γύρω-γύρω. Το οποίο και αυτό έχει ένα παραλογισμό. Δεν θέλω να σας κουράσω περισσότερα, έτσι κι αλλιώς θα γίνει και μια συζήτηση και μια κουβέντα. Μπράβο Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ. Άντε στο επόμενο, όλες τις αμερικανικές ανέργειες που θα πει. Πέντρα στο μικρόφωνο στον Νίκο να πω μόνο για να μην το ξεχάσω. Μ' άρεσε αυτό που είπες για τον τρόμο, ωραία το μόνο περιέγραψες. Υπάρχει και συλλογή ανεπρόεδρων από τον χώρο του απόλυτου τρόμου που ήταν το Auschwitz. Έχει γίνει καταγραφή ανεπρόεδρων από τις ζήσαντες. Έλεγαν οι άνθρωποι ανέκδοτα ενώ ήταν στο Auschwitz. Το οποίο νομίζω ότι είναι αυταπόδεκτο, δεν είναι ο απόλυτος τρόμος. Έτσι δεν είναι. Ανέκδοτα λέγονταν στο Auschwitz. Το θέμα είναι ότι αν δοκιμάσεις να τα πεις εσύ, εκεί υπάρχει πρόβλημα. Ξέρετε, αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό που συμβαίνει με τα αστεία. Δηλαδή τα αστεία έχουν πάντα ιδιοκτήτη. Και ο ιδιοκτήτης είναι αυτός που έχει δικαίωμα να τα πει. Οι άνθρωποι δηλαδή που έχουν παράξει τα αστεία του βιβλίου, αυτή είναι η θεωρία τώρα, γιατί υπάρχει στην πράξη μεγάλη αλλαγή. Οι άνθρωποι που έχουν παράξει τα αστεία αυτού του βιβλίου, ίσως αν ακούγαν κάποιον άλλον να τα λέει, να ένιωθαν προσβεβλημένοι. Είναι μια σκέψη που μου δημιουργήθηκε, ξέρετε γιατί ξέρω
ότι το χιούμορ απαιτεί κάποιον να παθαίνει κάτι. Κάθε είδους χιούμορ. Δηλαδή, στο χοντρό λιγνό πέφτει ο κουβάς πάνω στο κεφάλι του λιγνού και, και γελάμε. Ναι, το χοντρού, μπράβο. Δεν υπάρχει δηλαδή περίπτωση να φτιάξεις αστείο χωρίς να έχεις το θύμα. Έλα όμως που εδώ δεν μπορείς να έχεις για θύμα τον Στάλιν. Μπορεί να λες, ας πούμε, όπως σε μερικά ανέκδοτα, ότι περιμένω να πεθάνει, όπως αυτό που κάποιος διαβάζει κάθε μέρα το πρωί την εφημερίδα και λέει... Ακούγομαι. Αυτό λέει. Διαβάζει κάθε πρωί την εφημερίδα και λέει, μόνο το πρωτοσέλιδο και λέει, ψάχνω να βρω μια συγκεκριμένη νεκρολογία και του λένε, μέρα οι νεκρολογίες δεν είναι στην πρώτη σελίδα και λέει, αυτή που ελπίζω εγώ να διαβάσω είναι. Σκέφτομαι λοιπόν ότι στην περίπτωση αυτή των αντισοβιετικών ανεκδότων, το οποίο εγώ δεν τα θεωρώ καθόλου αντισοβιετικά πλέον. Εξού και η παρέθεση. Ναι. Στην περίπτωση αυτών των ανεκδότων γυρίζει το αστείο στον εαυτό σου. Διαβάζοντας αυτά τα ανέκδοτα εγώ, δεν είδα να κοροϊδεύουν τον Στάλιν. Είδα περισσότερο να εκτείνουν τον εαυτό τους. Όταν δηλαδή λες ότι αυτός που έκλεψε την πίπα, στο ανέκδοτο του τίτλου, έτσι, υπάρχει ένα ανέκδοτο που λέει ότι ο Στάλιν δέχτηκε μια επιτροπή εκεί, μετά έψαχνε να βρει την πίπα του, δεν έβρισκε την πίπα του, τηλεφώνησε να του, θεωρώντας ότι κάποιοι του την έχουν κλέψει. Μετά τη βρήκε την πίπα του, πήρε τηλέφωνο, είπε εντάξει τη βρήκα και του λένε ναι, αλλά εδώ έχουν ήδη ομολογήσει. Πείτε μου τώρα, αυτός που είναι ένας σοβιετικός πολίτης, ποιον κοροϊδεύει, τη δική του αδυναμία ή τον Στάλιν? Το λέω αυτό γιατί έχω την εντύπωση ότι, όπως έγινε άλλωστε και σήμερα, σήμερα όλοι ξυπνήσαμε με το σκάνδαλο Νοβάρτης, έτσι. Νομίζω όλοι είστε ενήμεροι επ' αυτού. Ο τρόπος με τον οποίο αυτό το σκάνδαλο μπήκε στην επικαιρότητα και αποκαλύφθηκε και συζητήθηκε, έχει κάποια συνταγματικά ερωτηματικά, έτσι. Έχω την εντύπωση ότι οι άνθρωποι που τα έκαναν έτσι ώστε να υπάρχουν συνταγματικά ερωτηματικά, δεν είχαν κανένα σκοπό να τα κρύψουν. Δεν είχαν κανένα σκοπό δηλαδή να τηρήσουν προσχήματα. Γιατί, η πραγματική εξουσία δεν τηρεί προσχήματα. Η πραγματική εξουσία διαφέρνει μια νέα πραγματικότητα. Ό,τι συνέβαινε στη Ρωσία, ό,τι συλλήψεις στην Σοβιετική Ένωση, με συγχωρείτε, ό,τι συλλήψεις γινόταν, καταγράφονταν κανονικά στην εφημερίδα. Η εξουσία δεν ήθελε να κρύψει αυτό που ήταν. Ίσα-ίσα ήθελε να το κάνει πιο γνωστό. Αυτό είναι η δύναμη του χιούμορ, αντεστραμμένη. Αν δηλαδή εγώ ήμουν ο Στάλιν και είμαι πολύ κοντά γιατί λέγομαι Νίκος Ζαχαριάδης, οπότε στην πραγματικότητα είμαι ένα τσίκ διαφορά δηλαδή, και τώρα που βρίσκομαι εδώ και παρουσιάζω αυτό το βιβλίο, όπως καταλαβαίνετε είμαι ήδη με το μισό πόδι παγωμένο στη Σιβηρία. Αν ήμουν ο Στάλιν, θα τα έβγαζα εγώ αυτά τα νέα. Ποιο? Με την πίπα. Το μόνο το κυκλοφόρο που το έλεγε στο φίλο. Το κατασκεύασε. Θα διαβάσει το βιβλίο του Μοντεφιό. Το Red Zone. Είναι ο Ρεβάνης. Θα δείτε ότι το έχει κατασκευάσει. Πάγωσε και το άλλο μισοπόδι. Σε αντίο συνέλα. Η Ζημυρία είναι εκεί. Λοιπόν, το θέμα είναι άλλο. Διάβασα το βιβλίο και θυμήθηκα ένα άλλο ανέκδοτο. Είναι μια πτήση της Lufthansa. Μόναχο, Αθήνα. Και κάποιος φτερνίζεται κατά τη διάρκεια της πτήσης. Σηκώνεται πάνω η αεροσυνοδός, ξέρετε τώρα, στο στερεότυπο της αεροσυνοδού της Lufthansa, νορβηγικού τύπου Χέλγα. Ποιος φταγνίστηκε?
Το βλέπουν οι επιβάτες, ψιλοτρομάζουν, λένε τώρα τι. Κοιτάζουν αριστερά, κοιτάζουν δεξιά, ανοίγουν τα βιβλία τους. Ποιος σταγνίστηκε. Δεύτερη. Κανείς. Παίρνει ένα όπλο όπως είναι, βρίσκει τον πρώτο στην σειρά. Τσακ! Το ανάβει με συγχωρείτε. Ζαχαριάδης είμαι, μπορώ. Του ανάβει μία. Τώρα ποιος σταγνίστηκε. Τώρα είναι που όλοι τρέχουν από κάτω. Δεύτερος, ξανά το ίδιο, το όπλο, μπα! Από πίσω ακούγεται μια φωνούλα εκεί από την γαλαρία. Ξέρετε, εγώ φταρνίστηκα. Ένας άνθρωπος προφανώς δεν αυτοκτονήσει. Οπότε η αεροσυνοδός, η Χέλγα, του λέει «Α, εσείς, η Λουφτχάνσα σας εύχεται χρόνια πολλά». Γίξε, το ίδιο διάβασα και εδώ μέσα με το Στάλιν. Ακριβώς το ίδιο. Μόνο που το αεροπλάνο της Λουφτχάνσα είναι μια κεντρική επιτροπή και αντί να σκοτώνονται ένας-ένας, σκοτώνονται όλη πρώτη σειρά. Που είναι μικρή η διαφορά. Στην πραγματικότητα, ο μηχανισμός του αστείου είναι ο ίδιος. Και είναι ίδιος γιατί τα αστεία στείνονται πάνω σε χαρακτηριστικά. Οι Εβραίοι στείνουν τα αστεία τους πάνω στις ιδιότητές τους, πάνω στα κλισέ τους, πάνω σε αυτά που τους κάνουν αναγνωρίσιμους. Το ίδιο και στο Στάλιν. Όλοι οι λαοί, τα ποντιακά ανέκδοτα, βασίζονται πάνω σε στερεότυπα. Το ανέκδοτο για να υπάρξει θέλει ένα στερεότυπο δηλαδή, το οποίο να κοροϊδέψει. Το κακό είναι να μην σε κοροϊδεύουν. Ένα παρόμοιο πράγμα με τα ανέκδοτα, ας πούμε, το οποίο έχει αρχίσει να χάνεται τώρα τα πολιτικά correct χρόνια, είναι τα παρατσούκλια στο γήπεδο. Είναι ο κοντός, ο στραβοπόδης, ο... ναι. Ο Πανούτσος είχε βγάλει μάλιστα τον Φιλιππίδη, αυτόν του ταμιευτηρίου, τον ξέρετε. Ναι, του Παναθηναϊκού, τον αποκαλούσε Κόμοδο. Γιατί έμοιαζε πάρα πολύ με τον Κόμοδο στην ταινία Μονομάχος. Θέλω να πω ότι χρειάζεσαι κάποιο χαρακτηριστικό, κάτι που να σε ξεχωρίζει, για να χτίσεις εκεί πάνω το αστείο. Μόνο που το αστείο, δηλαδή οι ίδιοι αυτοί που υποτίθεται ότι στοχεύονται, γίνονται στόχος του παρατσουκλιού ή του ανεκδότου, αλίμονο αν δεν γίνουν στόχος. Σκεφτείτε να είσαι ποδοσφαιριστής, να είσαι παράγοντας και να μην σου βγάζει κανένας παρατσούκλι. Χάλια δεν είναι. Δεν είναι χάλια. Δηλαδή είναι σαν να σας μίλαγα εγώ τώρα και να με κοιτάγατε έτσι. Να τώρα λέτε, ο Τσινάκης, ο κάτι, έχει ένα χαρακτηριστικό κάτι, κάτι να χτιστεί πάνω το ανέκδοτο. Οπότε πιστεύω ότι ο σύντροφος, και παίρνω τώρα το ένα πόδι από τη συγκυρία, ο σύντροφος ήξερε πάρα πολύ καλά αυτά που λέγονται, άλλωστε τα μάζευε. Και θα έπρεπε να φτιάχνει και εκείνος. Το ανέκδοτο σημαίνει και κάτι άλλο. Σημαίνει μια οικειότητα με το πρόσωπο. Σημαίνει δηλαδή, και αυτό το λέω πια όχι ως Νίκος Ζαχαριάδης, αλλά ως άνθρωπος που προσπαθεί να παράγει χιούμορ, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, γιατί για να κοροϊδέψεις κάποιον πρέπει να τον γνωρίσεις πάρα πολύ καλά. Και το κακό είναι ότι εδώ τον γνωρίζεις πάρα πολύ καλά, αρχίζεις να τον συμπαθείς. Και όταν αρχίσεις να τον συμπαθείς, πρέπει να του δώσεις να καταλάβει ότι ξέρεις τις βαθύτερες προθέσεις του και αυτές σατιρίζεις. Και σε αυτή την περίπτωση, ο Στάλιν θα έλειωθε περήφανο. Τον παρουσιάζουν κοινικό, αποφασιστικό, αδίστακτο. Τι από όλα αυτά δεν ήθελε να καλλιεργήσει. Σε μια Σοβιετική Ένωση μάλιστα, η οποία έτρεχε να προλάβει τα πενταετή του πλάνα. Σε μια Σοβιετική Ένωση, την οποία την παρέλαβε με πόσο της εκατό αναλφαβητισμό και την παρέδωσε με πόσο, 17, 10, 15, πόσο την παρέδωσε, Μιχάλη? Κοντά στο 0. Κοντά στο 0. Είναι προφανές λοιπόν ότι εδώ μιλάμε
για την προσπάθεια επιβολής μιας άλλης πραγματικότητας. Και τα ανέκδοτα, όπως πάντα και όπως πολύ σωστά υπόθηκε και πριν, παίζουν το ρόλο του παυσίπονου για τον εαυτό μου. Δεν ξέρω να κουράσω κι άλλο. Απλώς θέλω να λάβουμε υπόψη μας αυτή την συλλογή και λίγο την ρωσική φύση. Βλέπετε, όλοι είστε στο ίντερνετ, εσύ όλοι είστε στο YouTube, βλέπετε βιντεάκια, βλέπετε. Ναι. Έχετε προσέξει ότι η απόλυτη πλειοψηφία των παρακινδυνευμένων βίντεο που κάποιος ανεβαίνει πάνω σε τρένα, σκαρφαλώνει πάνω σε... είναι Ρώσοι. Το έχετε προσέξει. Είναι αυτή η περίεργη φύση του λαού να προκαλεί την τύχη του. Ένας, θα έλεγα, μποεμισμός ζωής, δεν ξέρω πώς αλλιώς θα το περιγράψω, που τους ταιριάζει και αυτό το παρακινδυνευμένο και το παρακινδυνευμένο και το και τι έγινε. Ποιοι άλλοι θα κάνουν το στάλι τώρα, εντάξει, έτσι. Δηλαδή, ναι. Αυτά έχω να παρατηρήσω. Ένα πιο γιόλος θα μην νομίζω ότι, ξέρετε, εγώ προσπάθησα τώρα. Ένα Ζαχαριάδη. Ας δοθεί στον ποιητή. Εγώ να μην μπορεί να πω πολύ λίγα και μετά να συζητήσουμε να ανοίξουμε. Μια βότκα θα ήθελε. Μια βότκα για το σύντομο Ζαχαριάδη να πω να πω στη διαδικασία. Αυτό είναι κάτι που έχει να ακουστεί αιώνες. Λίγα σπόρια πράγματα που σκέφτομαι, έτσι, επειδή κάτι άκουσα, πήρα κάποιο ερώτημα χωρίς καν να έχω σημειώσει κακό. Την ταινία, ή ανέφερε στην ταινία στη Ρωσία. Απαγορεύτηκε. Και το σκεπτικό, η αιτιολογία ήταν ότι πολλοί άνθρωποι θα προσβληθούν, θα παρεξηγηθούν λόγω των φυσιών του ρώσικου λαού στον πόλεμο κτλ. Ενώ ήταν μια ταινία για τον Στάλιν προσωπικά και όχι γενικά για τον Στάλιν. Το Στάλιν του 1953. Για το θάνατο του Στάλιν. Άρα και μια ταινία, υποθέτω ότι την έχω δει, αλλά φαντάζομαι για τον Μπέρια που ήταν παρόν στις τελευταίες του στιγμές, να λένε όλοι ότι δεν είναι μαρτυρία του όλοι. Ότι έκανε φοβερά καραντιολίδια, δηλαδή τη μια έλεγε εγώ τον σκότωσα για να μας γλιτώσω, στους κοντινούς, στο Μόλοτο, υπάρχει και τους δύο τρεις αυτούς, και όταν άνοιγε λίγο το μάτι ο Στάλιν και Βιθανής, έκλαιγε και έλεγε μη πεθαίνεις πατερούλη. Άρα είναι αλήθεια αυτές οι μαρτυρίες, μεταξύ των ανθρώπων που τα μαρτυρούν αυτά είναι και η κόρη του Στάλιν, η Σβετλάνα Αλλιούγεβα. Λοιπόν, ένα ήθελα να πω αυτό με την ταινία. Αλλά ένα-δυο πράγματα έτσι να πω. Εμένα το πρώτο πράγμα που μου έκανε εντύπωση, καταρχήν ήταν η ποιότητα του χιούμορ. Είναι καλό χιούμορ. Γιατί υπάρχουν και, μπορείς να πεις, χοντρά αστεία. Μισείς έναν δικτάτορα, έναν ηγέτη, κάποιον αστείο και λες και μια χοντροκοπιά. Υπάρχουν βέβαια και τα οποία δεν τα επέλεξα, δεν τα ανθρωπογήθηκαν, έτσι πολύ χαρακτηριστικά, σεξουαλικά, ξέρω εγώ αυτά, αλλά με την έννοια ότι όχι ιδιαίτερα καλό κοινό, το ήταν πολύ αναμενόμενο, πολύ προφανές, πολύ... αλλά παίρνουν λεπτό, πολλά ανέκδοτα, που μου έκανε εντύπωση ότι έχουν πολύ λεπτό και ωραίο χιούμορ. Και το ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό είναι ότι είναι ιδιαίτερο φαινόμενο για την έκταση και την ένταση που είχε. Διότι εγώ δεν ξέρω να υπάρχει αντίστοιχο φαινόμενο τέτοιος όγκος ανεκδότων για τόσο πολλά χρόνια για κάποιο άλλο καθεστώς. Θέλω να πω ότι δεν εξηγείται μόνο από την... ούτε ως επαναστατική πράξη των εισαγωγικών, ούτε και αυτή την ψυχολογική αυτή που σου δίνει το να πεις ένα ανέκδοτο. Πρέπει να υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα. Γιατί οι Ρώσοι ειδικά τόσο πολλά ανέκδοτα με τόσο μεγάλο ρίσκο, με τόσο μεγάλο κόστος. Δηλαδή κινδυνεύανε για μια σαχλαμάρα που θα λέγανε στην ουρά περιμένοντας να αγοράσουν κρέας το αν θα βρίσκανε, τέλος πάντων, να βρεθούν 10 χρόνια στον πουλάκ. Άρα με πιθανότητες 50-50 αν θα επιστρέψουν ποτέ σπίτι τους και σε τι κατάσταση. Νομίζω ότι οι λόγοι είναι, ο ένας είναι ας πούμε εντός εργών φιλολογικός, δηλαδή ακολουθούν μια παράδοση που έχει να κάνει και με τη λογοτεχνία τους, την έντεχνη λογοτεχνία, το χιούμορ όπως το βρίσκουμε στους μεγάλους Ρώσους συγγραφείς,
και με τη λαϊκή παράδοση των Εβραίων, όπως είπες, των άλλων λαών, γιατί μιλάμε για τη Σοβιετική Ένωση, όχι μόνο για τη Ρωσία, των λαών της Κεντρικής Ασίας, άρα τις ιστορίες του Ναστρεντίν Χότζα με διάφορες παραλλαγές αυτού του ονόματος, όπως ξέρουμε εμείς. Και νομίζω ότι ο ιστορικός λόγος της ιδιαιτερότητας έχει να κάνει με τις ιδιαιτερότητες του σοβιετικού καθεστώτου. Δηλαδή, νομίζω γενικά του μαρξιστικού λιμενιστικού καθεστώτου. Εντάξει, όχι μόνο του στερνικού και με μια... Έχουμε τα ίδια το ίδιο συλλογενικό του Σόφη, του Μπρέζνη. Ναι, σε ποσότητα ναι και εμείς που είναι και περισσότερα. Πάντως μου το για Μπρέζνη, θέλουμε τον Μπρέζνη, θα είχε πολύ πάλι πράγμα. Αυτό που αλλάζει στην πορεία της ιστορίας της Σοβιετικής Ένωσης στην εναλλαγή των ηγετών, δεν είναι τόσο η ποσότητα των ανεκδότων, όσο, καλά, όσο μπορεί κανείς να ξέρει, γιατί δεν υπάρχει προφορικός πολιτισμός. Αλλά φαίνεται ότι παράγονταν σε όλη τη διάρκεια. Αλλάζει λίγο το αντικείμενο. Δηλαδή, επί Στάλιν, τα ανέκδοτα αφορούν κυρίως τις ανακρίσεις, τα βασανιστήρια, τις εκτελέσεις και τα κουλάκ. Ενώ μετά όλο και περισσότερο αφορούν και σουρές που λέγαμε για το κρέας, για το ψάρι κτλ. Νομίζω ότι έχει να κάνει. Είναι μια πρόοδο. Μια έννοια, ναι. Γιατί όπως λέει και ένα ανέκδοτο, ακριβώς επειδή η ζωή έπαψε να είναι είδος πρώτης ανάγκης. Νομίζω ότι έχει να κάνει με το ότι το καθεστώς αυτό ήθελε να ελέγχει τη ζωή των ανθρώπων σε όλα τα επίπεδα, 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα κλπ. Δεν ήθελε δηλαδή απλώς να μείνουν αντίθετοι οι πολίτες στο καθεστώς. Ήθελε να είναι με το καθεστώς, ήθελε να πηγαίνουν σε γιορτές, να πουλάνε σημαίακια, να κάνουν αυτά. Όλα τα καθεστώτα έχουν και τέτοια στοιχεία, αλλά εδώ ήταν ένα έντονο χαρακτηριστικό. Η διάσταση λόγων και πράξης, γιατί και εδώ ας μην πούμε στα βαθιά νερά, απλώς θίγω ότι είναι και αυτές οι διαφορές. Και η διαφορά της ιδεολογίας, δηλαδή η ναζιστική ιδεολογία, αναφέρουμε ας πούμε στη θεωρία των άκρων με την οποία εγώ δεν συμφωνώ. Όσον αφορά το αποτέλεσμα, έχουμε θύματα και στα δύο καθεστώτα, αυτό είναι σαφές. Η ζωή έχει μία αξία. Αλλά είναι. Λοιπόν, τα αποτελέσματα, η βαρβαρότητα του καθεστώτος είναι κοινή, το ένα χαρακτηριστικό. Οι δύο ιδεολογίες είναι τελείως διαφορετικές. Στον ναζισμό έχουμε βέβαια αυτό το εφιαλτικό προνεωτερικό φαινόμενο ότι οι ορεινές πηγές είναι κοντρές και πρέπει να ασφαλιστούν. Στον μαρξισμό-λενινισμό έχουμε την επαγγελία σχεδόν με χριστιανικό τρόπο μιας ιδανικής τοπίας εν τέλει. Αλλά πάντως επαγγέλλεται μια ιδανική κοινωνία, όχι μια κοινωνία που θα εκτελούνται όσοι είναι έξω. Έτσι η αλήθεια. Όλα αυτά γίνονταν στο όνομα ενός παραδείσου που θα ερχόταν αύριο, μεθαύριο, παραμεθαύριο ή έστω σε 20 χρόνια. Κάποια στιγμή που ο Μπρέζνεφ περίπου όταν ανέλαβε, σε 20 χρόνια θα έχουμε κομμουνισμό. Άρα θα έχουμε όλα τα αγαπητά. Δεν θα χρειάζεται κράτος, δεν θα χρειάζεται αστυνομία. Θα είμαστε όλοι ευτυχισμένοι. Είναι σχεδόν θρησκευτικό ουσιαστικά. Και ενώ υποσχόταν αυτά, δεν είχαν να φάνε. Ήταν στην ουρά, αν θα προλάβουν λίγο κρέας, στην πολύ καλύτερη περίπτωση, φρούτα, αυτά τα γνωστά, τις ελλείψεις, ας πούμε. Ήταν τεράστια η διάσταση αυτού που επαγγελόταν το καθεστώς με αυτό που ζούσαν οι άνθρωποι στην καθημερινότητά τους. Και φυσικά η προπαγάνδα, επίσης, πανταχού παρούσα, οι αφίσες, αυτά δηλαδή δεν σε άφηνε αυτό το καθεστώς στην ησυχία σου. Δεν είχες. Ήταν διαρκώς. Θυμήθηκα ένα ανέκδοτο απολύτως σχετικό με αυτό, που όμως δείχνει πώς μποχτίζανε, φαντάζομαι, οι άνθρωποι. Πάει λέει, ένα νιόπαντρο ζευγάρι να αγοράσει, πάει στο ένα κατάστημα επίπλων. Μόλις παντρευθήκαμε, να ζήσετε παιδιά. Θέλουμε να αγοράσουμε κρεβάτι, βεβαίως, να περάσετε χαχάκι και μοντελάκια έτσι και υπονοούμενα. Θέλουμε ένα μεγάλο κρεβάτι, λέει, για τρεις. Τι για τρεις, παιδιά. Δεν το ξέρετε, ο Λένιν είναι πάντα μαζί μας. Λοιπόν, νομίζω ότι χοντρικά αυτά τα χαρακτηριστικά, αυτές οι ιδιαιτερότητες του καθεστώτος, το καθεστούσαν, το καθιστούσαν ακόμα καλύτερο στόχο, ας πούμε, σαν να ζητούσε να διακομωδηθεί. Λοιπόν, να μιλήσουμε λίγο τώρα και στην πορεία να το πω κάτω. Μετά από λίγο σου γίνεται μόνο η ιδέα, η αλήθεια είναι. Γι' αυτό και εγώ θα θεωρώ αυτό το κομμάτι της πιο αποτελεσματικής προπαγάνδας που μπορεί να υπάρξει σε ένα καθεστώς.
γιατί το καθεστώς αυτό που πρέπει να ελέγξει είναι το χιούμορ. Πάντα. Εγώ λοιπόν πήγα μέσα τώρα και χρειάστηκε να πλύνω τα χέρια μου. Έχω διαβάσει ξανά, έχω κάνει επανάληψη σε όλα τα ανέκδοτα και χρειάζεται να πλύνω τα χέρια μου. Ζω αυτό που ζουν με όλοι με αυτά τα μηχανήματα που έχουν το φωτοκύτταρο. Ξέρετε, κατεβάζει αυτόματα το χαρτί. Τραβάω το πρώτο χαρτί, περνάει το χέρι μου από μπροστά, κατεβαίνει το επόμενο. Τραβάω το επόμενο, κατεβαίνει το επόμενο. Και το πρώτο που σκέφτηκα είναι ότι ο σύντροφος Στάλιν δεν θεωρεί ότι έχει σκουπίσει αρκετά τα χέρια του. Δηλαδή, ένα πράγμα που αρχίζει και μπαίνει μέσα σου σιγά σιγά. Εντάξει, είμαι και λίγο νούμερο γι' αυτό, αλλά φανταστείτε ότι το χιούμορ αρχίζει σιγά σιγά και σε καταλαμβάνει. Και όταν το χιούμορ στρέφεται στον εαυτό σου, όπως κάναν μερικές πολύ ειδικές κατηγορίες πληθυσμού, θα αναφερθώ πάλι στους Εβραίους, γιατί οι Εβραίοι είναι οι βασιλιάδες του αυτού σαρκασμού. Γιατί ήταν πάντα ξένοι σε μια χώρα. Άντε να κοροϊδέψει η χώρα που δεν σε συμπαθεί. Το ίδιο ακριβώς είναι και αυτό. Δηλαδή είναι ένα αυτοσαρκαστικό χιούμορ το οποίο στρέφεται στον εαυτό του γιατί είναι το πιο ασφαλές πρόσωπο να κοροϊδέψει. Έλα. Ας πάρει κάποιος το λόγο. Πει για ρωτήσει για... Ναι, βεβαίως. Όπου μιλάει μπορείς να καταφύγεις. Καταρχήν σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το καταπληκτικό βιβλίο. Και το δεύτερο επίτευγμά σας είναι ότι σήμερα κάνετε το Ζαχαριάδη να μιλήσει σοβαρά. Αυτό είναι δεν έχω πει γι' αυτό. Φέρετε εκεί την βόδκα. Ευχαριστώ. Είναι καιρός. Άλλο ένα δύο. Σοβιετικό ή δεν να φύγω. Το δεύτερο που θα ήθελα να σας παρακαλέσω όποιος από τους τρεις ή και οι τρεις μου έχει κάνει εντύπωση η ταχύτητα που επιδρά ο κόσμος, το πόσο γρήγορα βγάζει τα ανέκδοτα και πώς ταιριάζει τα γεγονότα. Δηλαδή σήμερα το πρωί, ας πούμε, ξυπνήσαμε όλοι με την Οφάρτη και στο Facebook το πρώτο πράγμα που γράψαμε πολύ ήταν βρήκαμε όνομα για την Μακεδονία, Νοβάρτης Μακεδόνια. Εγώ δοκίμασα να τη μεταφράσω και στα Μακεδονία και στα... Εγώ δοκίμασα να τα μεταφράσω και στη διάλεκτο, γιατί το Google έχει μακεδονίτικα. Sorry, ξέρω ότι είναι η πραγματικότητα. Λέγεται Νοβάρτης, άρα είναι αμετάφραστο. Η ταχύτητα είναι δημοσιογραφία. Παραμένει το ερώτημα ποιος βγάζει τα ανέκδοτα. Για όλα τα ανέκδοτα. Μία με δύο. Τώρα στο ίντερνετ βλέπουμε ποιος βγάζει τα ανέκδοτα. Τώρα πια στο ίντερνετ που είναι ένα τεράστιο think tank, έτσι όλοι το ξέρουμε, ότι τώρα πια εμείς δηλαδή που δουλεύουμε επαγγελματικά στα αστεία είμαστε καταδικασμένοι αργά ή γρήγορα στο να μιλάμε σοβαρά, γιατί μόνο που μας έμεινε. Το ίντερνετ το πρώτο που κάνει, η πρώτη αντίδραση των ανθρώπων είναι να κάνουν αστείο, να κοροϊδέψουν, να μιλήσουν σκοπτικά για κάτι. Το Twitter πάνω σε αυτό δεν χτίστηκε. Το Twitter έχει χτιστεί πάνω στο να κοροϊδέψει. Το ίδιο κάναν όμως και τα δημοτικά τραγούδια. Δηλαδή υπάρχει μια ολόκληρη κατηγορία δημοτικών τραγουδιών τα οποία κάνουν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Κοροϊδεύουν το διπλανό τους. Θέλω να πω οι άνθρωποι ότι χρειάζονται την κοροϊδία. Χρειάζονται. Τη χρειάζεται και αυτός που κοροϊδεύει. Τη χρειάζεται και αυτός που κοροϊδεύεται. Γιατί αυτός που κοροϊδεύεται νιώθει να προσδιορίζεται και βλέπει την εικόνα που έχει στους γύρω του. Και αυτός που κοροϊδεύει, επίσης αυτοπροσδιορίζεται. Είναι αυτός που κοροϊδεύει αυτόν, άρα αποκτά μια άλλη ταυτότητα. Άρα το χιούμορ είναι από τις βασικές ταυτότητες που μπορεί να αποκτήσει κάποιος. Το πήγα πολύ σοβαρά. Θα το εξηγήσω. Να σοβαρολογήσει ελεύθερα. Εγώ χάρηκα πολύ για την υπόψη μας που είχα πάρει πριν το καιρό που είχαμε πάρει για το γιο μας που λύγει με το ρόγιο. Είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο.
Ιδιαίτερα πρέπει να προσθέσω ότι δυστυχώς, μάλλον αυτό που βιβλιώνει αυτά που είπε ο Μίκος Καλιάνης, ότι αυτό το ανέκδοτο με την Πίπα το είχε βγάλει ο ίδιος ο Στάλιν, ότι γινόταν με τον Μπέρια, διότι ήθελε να δείξει, τον ενδιαφέρε πάρα πολύ να δείξει την παντοδυναμία της MVD, δηλαδή της μυστικής αστυνομίας, όπως λεγόταν την εποχή. Ήθελα μόνο να πω ότι ο Στάλιν, όσο και να είναι μυστικό πρόσωπο, ήταν άνθρωπος με φοβερό χιούμορ, και με δύναμη αυτοσαρκασμού. Δηλαδή, ακόμα και αυτό, στην πραγματικότητα σαρκάζει το καθεστώς μέσα από τον Στάλιν, το καμαρώνει. Αυτοσαρκασμός, αλλά το καμαρώνει. Ήθελα απλώ να τελειώσω με ένα που δεν είναι ανέκδοτο, είναι προκάλεσα και δεν ξέρω κατά πόσο είναι ανοιχτές, αλλά αν είναι ανοιχτές είναι ωραίο. Το γράφει ένας πρώην κομμουνιστής, που είναι σήμερα ένας μεγάλος Άγγλος συγγραφέας, που είναι ο Μάρτιν Έιμις, μεγάλος οικονομικό περιβάλλον και πατέρας του Καρδοφασιλός και οι φίλοι του, που ήταν τροτσιστές. Αυτός λέει ότι στην εποχή της μεγάλης του μεγάλου τρόμου, δηλαδή από το 1934 όταν δολοφονήθηκε ο κύριος, μέχρι το 1939, μέχρι το 1944, ο τρόμος ήταν τόσο μεγάλος, ώστε όταν μιλούσε κάποιος, και σε τοπικό επίπεδο, κόμματος, αρχίζαν όλοι να χειροκροτούν και επειδή υπήρχαν πάντοτε σπιούνοι, παρακολουθούσαν ποιος χειροκροτούσε χαλαρά, ποιος δεν χειροκροτούσε. Καλά, πήγε, δεν είπε. Αλλά παρακολουθούσαν και υπήρχαν άνθρωποι που μπαίναν σε ένα είδος τρανς. Δεν μπορούσαν να σταματήσουν, τους παίρνουν και υποθυμούσαν, τους πέραν έξω. Και όταν μιλούσε ο Στάλιν, φυσικά, αυτό συνεχιζόταν. Και μάλιστα σε δίσκο 78 στροφών, έχουν βάλει σε δύο μεριές του δίσκου τα χειροκροτήματα. Είναι τρεις δίσκοι, εκ των οποίων ο ένας είναι τα χειροκροτήματα τα οποία δεν τολμούσε κανείς να τα σταματήσει. Κάποια στιγμή λοιπόν ο Στάλιν αποφάσισε ότι πρέπει αυτό να κόβει. Και σηκώνεται όποιος και αρχίζει και χειροκροτάει για να σταματήσει. Αυτό έγινε ένα σύνθημα και μέχρι. Μην βλέπετε ότι τώρα το έχουν πάρει όλοι. Αυτός τον οποίο χειροκροτάνε δεν είναι χειροκροτάνε και ο ίδιος. Αυτό στην πραγματικότητα, λέει ο Έλληνας, ότι αυτό στην πραγματικότητα το έχει καταφέρει. Αυτό νομίζω ότι πάνω στην τέχνη άνθρωπο με τι. Είναι πολύ ωραία η ιστορία και το σχόλιο του Μητράκου. Και νομίζω ότι κατά τη διαστολή όχι δεν έχει καθόλου. Είναι το Νόμπελ Λογοτεχνίας το 2015, το τέλος του κόκκινου ανθρώπου, που είναι γενικά αυτή η αυτοκίνηση μαζεύει προφορικές μαρτυρίες, κάνει προφορική ιστορία. Το τέλος του κόκκινου ανθρώπου είναι το τέλος της Σοβιετικής Ένωσης και με αφορμή το τέλος, το πώς βίωσαν την περίοδο της Περεστρόικας και την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης οι πολίτες, να μιλήσουν και γενικά για τις αναμνήσεις τους από τα αρχή. Και έχει καταγράφει όλο τον ειδό της μαρτυρίας, πάρα πολύ των μαρτυριών, από αυτών που δίνουν μαρτυρίες, είναι γνωστά και του καθεστώτες, ας πούμε, δεν είναι μονομερής καθόλου, έτσι. Και έχει μια φοβερή ιστορία ενός αμετανόητου εντός εισαγωγικών κομμουνιστή, που παραμένει το δεκαετίας που πήρε τη συνέντευξη, η Αλεξίβιτς ήταν στο φιλοκομείο. Έλεγε ότι ήμουν πάντα κομμουνιστής και τα λοιπά, εντάξει, βίωσα τον τρόμο, δίνει την σκοπιά του ανθρώπου που παραμένει κομμουνιστής, παραδέχεται κάποια πράγματα να φανεί. Και λέει, εκεί θέλω να καταλήξω για τα πώς βρέθηκε ο ίδιος στο γουλάγκ και
πάλι δεν έχει νόημα. Είχαν κάνει γιορτή στην τοπική οργάνωση για τον Στάλιν, κάτι ήταν. Κάτι γιορτάζανε τον Στάλιν, τα γενέθλιά του. Και αρχίζουν και χειροκροτάνε. Και λέει μετά από 10-15 λεπτά, χωρίς καν να το σκεφτούν, κουράστηκε και κάθεσα κάτω. Αμέσως λέει με κοιτάξανε. Και λίγες μέρες μετά με συλλάβουν. Δεν βασανίζανε αυτό. Δεν άργησα λέει να κάνω το συνειδημό για την ώρα και τελικά το βρήκαμε. Αυτό ήταν. Γιώργο, για την πολύ ωραία δουλειά. Θα ήθελα να κάνω ένα ερώτημα να θέσω και να δω και έναν έκδοτο που θυμήθηκα τώρα. Το διάβασα τώρα στο 1949 και μου φάνηκαν όλα πρωτότυπα, δηλαδή σαν να μην έχουν ξαναυπωθεί στην Ελλάδα. Του είναι ενός. Αυτό είναι την κυρία του Λέν. Ο Λέν στην Πολωνία. Έχει κυκλοφορήσει γενικά στην Ελλάδα. Είναι τα πολύ γνωστά. Άρα είναι άγνωστα τελείως. Εγώ θα τα διαβάσω τουλάχιστον. Δεν ξέρω αν δεν έχω διαβάσει όλα. Έχει μερικά ακόμα κάπως γνωστά. Το ερώτημα είναι ότι είναι πολύ Έλληνες που είχαν πάει εκεί. Τα είχαν εκτεθεί σε αυτά προφανώς λόγω κομματικού κόμματος και πολλών άλλων ιστορικών σχετικών σχετικών. Τώρα αυτά δεν ήρθαν αυτά νωρίτερα γιατί όλοι λένε ότι θεωρούνται αντικομμουνιστικά. Θα ήθελα απλώς την νόμη σου πάνω σε αυτό, γιατί δεν έφτασαν πιο νωρίς από τα νέα. Και το δεύτερο που ήθελα να πω είναι, θύμισε ένα έργο το οποίο δεν θυμάμαι ποιος ήταν εκεί Γαλλή, αν κάποιος γνωρίζει θα ήθελα πολύ να μάθω, το βρίσκω πολύ επιτυχημένο. Είναι ένας κρατούμενος που πάει εκτέλεση, ο Δήμος πάει εκτέλεση. Και το μέρος του είναι αρκετά μακριά και κάνει κρύο. Αυτή είχε κάνει την κουβέντα στις καταφόρτες, λέει, κάνει κρύο σήμερα και κουβάνω, λέει, να πούμε σου πηγαίνει η εκτέλεση. Ναι, του λέει και ο Τίμιος, τι να πω και εγώ που θα έχω να γυρίσω και πίσω. Καταρχάς από αυτά είναι κάπου 162 ανέκδοτα, σήμερα που είναι στην ιστορία, 170 ανέκδοτα, 5-6 από αυτά τα έγραψα από μνήμες που τα έλεγε ο πατέρας μου. Ο πατέρας μου υπήρξε στα νιάτα του πολιτής, χωρίς να πάει βέβαια στο εξωτερικό του πολιτή, από πολύ νωρίς έπαυσε να είναι κομμουνιστή. Και επιτεθεί επικίνδυνος κομμουνιστής όπως είναι χαρακτηρισμένο. Λοιπόν, ένα από αυτά είναι το, αυτό που λέει ο Λένιν στην Πολωνία. Υπάρχει και σε παραλλαγές ο Λένιν στη Λίχη. Πάντως, αυτό είναι το ανέκδοτο. Στην εισαγωγή λέω το πώς κυκλοφόρησαν γενικά εκτός στη Δύση. Ήδη από τη δεκαετία του 30 νωρίς, δεν θυμάμαι τώρα τη χρονιά ακριβώς, βγαίνει μια πρώτη συλλογή στην Αγγλία που έχει κάπου 300 ανέκδοτα. Από τη, όχι, είναι μετά το 50, είναι λίγο και 1950-51, κάπου εκεί είναι το συλλογή. Νωρίτερα σε διάφορα περιοδικά κτλ. Της Δύσης. Στην Ελλάδα δεν ξέρω, κυκλοφορούσαν από στόμα σε στόμα μεταξύ, μάλλον και αυτό όμως είναι ενδιαφέρον, είναι μεταξύ των αριστερών. Γιατί ας πούμε έχω δει εφημερίδες αντικομμουνιστικές και όταν λέω αντικομμουνιστικές ήταν, είχαν εφημερίδες με τον τίτλο «Αντικομμουνιστικός αγών». Ναι. Οι εφημερίδες των χιτών. Που η προπαγάνδα που κάνουν και τα πράγματα που λένε μέσα και πραγματικότητες για τους ολικίνους και διάφορα φίδια, δεν λέω φανταστικές ιστορίες, φανταστικές, πάντως δεν έχω δει εκεί αυτά τα ανέκδοτα που όντως κυκλοφορούσαν. Έχεις δει άλλα ανέκδοτα, γιατί σε τέτοιες εφημερίδες εγώ δεν περιμένω να δω κανένα ανέκδοτο. Το ανέκδοτο είναι η ίδια εφημερίδα, δεν είναι το... Είναι ακριβώς η ίδια εφημερίδα, θυμάμαι πολλά χρόνια πριν. Έχει πέσει στα χέρια μου ο στόχος, έχει κρυπτογραφεί. Και ειλικρινά σας το λέω, τότε το διάβασα. Το έλεγε η ταινία αυτή, δεν θυμάμαι ποια ήταν, μια αμερικάνικη ταινία. Ξεκινάει πολύ άσχημα, ο πρωταγωνιστής είναι μαύρος. Αλλά στην πορεία σκοτώνεται, οπότε γίνεται πολύ καλύτερη. Δεν μπορώ να πιστέψω. Αλλά αυτοί που το εννοούσαν, δεν έκαναν πλάκ. Θα μπορούσε να είναι μια σημερινή τρολιά. Αυτό πριν από 25 χρόνια. Θυμήθηκα τώρα όμως. Παραδειγματικά, έχει ενδιαφέρον το ότι βγαίνει στην Αγγλία, είπε ένα πρώτο τόμο με. Δεν είναι ίσω στοιχείο, διότι οι Άγγλοι είναι η μέτρη του χιούμορ και ειδικά από τον σαρκασμό. Νομίζω ότι οι Άγγλοι μαζί με του Εβραίου δεν υπάρχει όμοιο. Θυμήθηκα τώρα μια εκπληκτική ρουμάνικη ταινία, ο τίτλο τη οποία μου διαφεύγει. Είναι η Σιωπηλό Γάμο. Ο Σιωπηλό Γάμο.
Ο σιωπηλός γάμος. Αυτή η ταινία είναι σε ένα επαρχία, σε ένα αγροτικό, μια κοινότητα της Ρουμανίας, γίνεται ένας γάμος με ό,τι αυτό ξέρουμε πολύ καλά, σφάζουν αρνιά, θα φέρουν από μακριά, γουρούνια, κάνουν, έχουν για τσιμπούση τρελό οι άνθρωποι. Έρχεται ένας κομισάριος και τους λέει, σταματήστε ό,τι κάνετε, πέθανε ο σύντροφος Στάλιν. Μα έχουμε γάμο. Δεν θα το κάνετε. Μα έχουμε σφάξει 35 αρνιά. Έχουμε σφάξει 80 γουρούνια. Έχουμε κάνει και παθαίνουν βέβαια καθίζεση. Το επεξεργάζονται λίγο καλύτερα και λένε θα το κάνουμε. Και πώς το κάνουν, σιωπηλά. Και όλη η υπόλοιπη ταινία είναι η τύπη σε ένα τραπέζι εδώ που κάνουν. Και είναι κάποιοι τύποι οι οποίοι κάνουν ότι παίζουν μουσική και όλοι είναι μια παντομήμα το οποίο κρατάει κάπως η ώρα και δεν μπορεί να το πιστέψεις. Βεβαίως, κάποια στιγμή κάποιος δεν αντέχει άλλο, θα πει μια κουβέντα, άλλο θα πει μια δεύτερη και γίνεται στο τέλος ένα απίστευτο γλέντι, τους ακούνε και αυτή η τρομερά κομική, γλυκόπικη ταινία τελειώνει μια σύμπτη τραγωδία. Γιατί έρχονται κανονικά τα τάνια και τους εξοντώνουν. Αλλά μέχρι και το σημείο είναι πραγματικά σαν ένα ανέκδοτο. Δηλαδή αποφασίζουν να κάνουν το γάμο πάση θυσία σιωπηλά. Γιατί απαγορεύονταν οποιαδήποτε γιορτή. Είχε πεθάνει ο Στάλιν, τέρμα τελείως. Ο οποίος Στάλιν πέθανε την ίδια μέρα που πέθανε και ο Προκόφιος, ο συνθέτης. Και πέρασα παρατήρητος εγώ ήταν από τον Προκόφιο. Ήταν ένα ανέκδοτο του Στάλιν κατά του Προκόφιου, αφελά του μάλλον. Εγώ καθώς το διάβαζα το βιβλίο σκεφτόμουν επίσης διάφορα πράγματα. Σκεφτόμουν την περίφημη μήνυση που ήταν ο Πάνος Καμένος στον Ανδρέα Πετρουλάκη για κάποιο σχόλιο στο Πρόταγκον και γενικώς την μεγάλη δυσκολία να αποδεχθεί το χιούμορ κάποιοι άνθρωποι και εδώ στην Ελλάδα και αναρωτιόμουν. Κάποιος μίλησε πριν για ανέκδοτα στη δικτατορία. Προφανώς δεν μπορεί να μην υπήρξαν οι συνταγματάρχες. Πρέπει να προσέφεραν απλόχερα. Βέβαια. Αυτά τα αναρωτιόμουν αν εμείς οι Έλληνες έχουμε χιούμορ. Με την έννοια πια, κάνουμε πλάκα. Η πλάκα έχει μεγάλη διαφορά το καλαμπούρι από το χιούμορ. Με ποια έννοια, δηλαδή πρέπει να γίνει μια πλάκα εδώ. Αλλά αν τη μεταφέρεις αύριο, χτες, ξέρω εγώ, είπε ο Γιώργος Τσακνιάς αυτό. Δεν θα γελάσει ο άλλος, ήταν τη στιγμή. Ενώ το χιούμορ έχει διάρκεια. Και πάνω στη διάρκεια, δεν ξέρω να θυμάσαι. Και, βέβαια αυτά τα νεκρότα βγαίνανε την εποχή του τρόμου, έτσι. Δεν είχε. Θυμάσαι εκείνη την ωραία ταινία του Woody Allen, το Εγκλήματα και Απιστίες, που έχει έναν τύπο ο οποίος είναι ένας φαφλατάς που δίνει τον ορισμό του χιούμορ, της κομμωδίας. Τραγωδία συν χρόνο. Δηλαδή όταν σκοτώνει το Kennedy, λέει στην ταινία, δεν μπορεί να κάνει πλάκα γι' αυτό. Σήμερα όμως μπορείς. Αυτοί οι τύποι το κάνανε επί τόπου. Πασόκ είχαμε χιούμορ. Υπάρχει μια μέτρα. Να δώσουμε τον λόγο. Να ρωτήσω. Καλά, κυρία. Ένα πράγμα που θέλω να ρωτήσω είναι αν υπήρχε από το καθεστώς το σοβιετικό απόπειρα να βγάλουν ανέκδοτα για τον δυτικό κόσμο. Δηλαδή, αν ο κόσμος κατά τη διάρκεια της Σοβιετίας αυτής έλεγε για το δικό τους καθεστώς, αν ταυτοχρόνως λέγανε και για τους δυτικούς, αν τους διακομωδούν, αν έχουν διασωθεί τέτοια ανέκδοτα. Αυτό. Σαφώς υπήρχε καθεστωτικό χιούμορ. Καθεστωτικό χιούμορ, ναι. Υπήρχε το περιοδικό Κροκοντίνι, το οποίο είναι σατυρικό περιοδικό. Κυκλοφόρησε με την άδεια του καθεστώτος. Ναι. Οι συντάκτες του δεν ήταν πραγματικοί σατυρικοί συντάκτες. Είναι τα πρώτα χρόνια μετά την επανάσταση αυτή. Είχαν ένα περιθώριο, μας το συζητούσαμε και λίγο. Είχαν ένα περιθώριο, δηλαδή κάνανε και κάποια ας πούμε ανεκτή σάτυρα του καθεστώτος. Να τις έλεγε στο Κροκοντίνι. Αυτό τα πρώτα χρόνια. Πολύ σύντομα άρχισε η συζήτηση ότι δεν γίνεται να. Είναι λίγο ανατριχιαστικά όλα αυτά η λογική με την οποία δεν γίνεται να ανεχόμαστε τη σάτυρα στο καθεστώς. Πίσω από κάθε αστείο μπορεί να κρύβεται ένας τροτσκιστής ή ένας μεσαιτήτος ή ένας αστικός ή ένας προδότης. Όλα αυτά είναι τοποθετήσεις ανθρώπων στην κεντρική επιτροπή. Υπάρχουν δηλαδή καταγεγραμμένες. Ακούγεται σαν κακή ταινία τώρα, σαν αντικομμουνιστική ταινία, αλλά δεν είναι, είναι πραγματικότητα.
παρόλα αυτά επιβίωσε το πρόβλημα. Υπήρχαν κάποια σατυρικά περιοδικά. Υπήρχε μεγαλύτερη ελευθερία στην Πολωνία, όπου είχαν πραγματική σατρέτα. Πάντα η Πολωνία. Στο Κροκοντήλ, ας πούμε, σατήριζαν τις ουρές. Ναι, στο Κροκοντήλ. Ήταν ένα είδος. Το χιούμορ έχει. Αποσυμπίεσης. Έχει διαβαθμίσεις. Δηλαδή είναι αυτό που χτυπάει κέντρο, είναι αυτό που χτυπάει στο περιθώριο, είναι αυτό που χτυπάει λίγο πιο πάνω κτλ. Αλλά πάντα πρέπει να υπάρχει ένα σημείο αναφοράς και γι' αυτό ίσως δεν υπάρχουν αντιδυτικά ανέκδοτα. Αυτό, γιατί αυτό για να κοροϊδέψεις κάτι πρέπει να το ξέρει ο άλλος. Ίσως δηλαδή, στην Ανατολική Γερμανία που είχαν μια τριβή να είχαν, δεν ξέρω, ίσως, υποθέτω. Ναι, αλλά πρέπει να φτιάξεις ένα στερεότυπο με βάση μια εμπειρία για να σταθεί ένα ανέκδοτο. Αυτό είναι και το πρόβλημα των καθεστώτων, δηλαδή αυτό είναι το πρόβλημα της ανισότητας. Μα νομίζω και οι Αμερικανοί στις δεκαετίες του 50 δεν είχαν ανέκδοτα για τους Ρώσους. Νομίζω ότι είχαν, αλλά ήταν άστοχα. Ωραία. Υπάρχει βέβαια πάντα το ανέκδοτο που είναι το κράνος, έτσι. Το οποίο το ισχύει για